ξέρω, είναι που είδαμε, αλλά εμείς δεν πέραμε. Κι εγώ με μια παιδινή, τώρα δεν έχουμε. Thank you.
Ελένη. Ελένη. Κάτσε εκεί να σας πάρω για με το γιόρτα εκεί. Πιο ψηλά λίγο το κεφάλι. Πηγαίνετε πίσω. Σε
πολύ. Πίσω. Μη Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Ότι αυτός ρίζεται εξ παγίδος θηρευτών και απολόγου ταραχώδους, εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσεσαι και υπό τα στέργας αυτού ελπιείς. Όπλο κυκλώσεσε η αλήθεια αυτού, ου φοβηθήσει από φόβου νυχτερινό από βέλος πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μεριάς εκ δεξιών σου προσέδεου και εγγύη. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη, ότι εσύ, Κύριε, η ελπής μου τον ύψιστον έθω καταφυγήν σου, ου προσελέψετε προς εκακά και μάστην σου και γη εν το σκηνοματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου του διαφυλάξεσαι εν πάσας τε σοδί σου, Γεροντά και Δράκοντα, ότι επεμείνει της εκερίσομεν αυτόν σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου, και κράξετε πρόσμε και επακούσομε αυτού με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριό μου. Μακάριος, ον εξελέξω και προσελάβω, Κύριε. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Την ελπίδα. Σιγά την ελπίδα, ναι, και τον τοπίτη και πνάστη και θεόλη. Και νύν και αίκη, σε και τίγος τελειμένα. Στο και ανήφευτε, τον πιστόν η σωτηρία. Άμω μη ενωγώ. Δόξον με τα δικαιώματα σου. Αλληλούια. Μάτι καιρό, αλληλούια. Ελίσταξε η ψυχή μου από ακιδία βεβαίωσον με τη λόγη σου. Και μη πλέον εξίαν. Αλληλούια. Κυρία κατέσχε με από αμαρτωλών τον εγκαταν υπανόν τον νόμον σου. Αλληλούια. Έτσι δε ο μεθα υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίων απάψεως της ψυχής του πηγημένου δούλε του Θεού, Νύφωνος ιερομονάχου, και υπέρ της συγχωρετινά του πάμπλη μέλημα εκούσονται και ακούσιον.
όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχή να πτελθέζει και να πάβονται τέλεια του Θεού, την Βασιλεία των Ωνών και άφησε τον εαυτόν αμαρτιών παρά Χριστό το αθαράτο βασιλείο. Και Θεό μόνο τη όμεθα του Κυρίου δεηθώμε. Ότι η Ανάσταση, η μακαρία ζωή και η ανάπαση του κοιμημένου δούλου του Θεού, Νύφωνος ιερού μονάχου αδελφού και συζητουργού ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε, στην τον άσπρο σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και σε οποίο σου πνεύμα την ίν και εκ αιώνας των αιώνων. Εχείρε σου επίσαμε και πλάσαμε, συνετισόμε και μαθήσαμε τα σέντολα. Ξέρετε πόσες φορές μας το είπε. Ελέησόμε Κύριε, ότι εγεννηθήν ως αυτούς εν πάγνη τα δικαιώματα σου και πέλα. Διασκέδασαν τον νόμο σου, ελέησον με Κύριε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ελέησον με Κύριε, Κύριε. Έτυχε την ειρήνη του Κύριου δεηθώμεν, έτσι δεόμεθα υπερμακαρία μνήμης και αιώνιου αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δόλου του Θεού Νύφωνος ιερού μονάχου και υπέρ της κορυφήν αυτού παμπλημένου με υπουσιόντι και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχή να αυτού εν θέδει και να πάβονται τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφες των αυτού αμαρτιών παρά Χριστό του αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών επισώμεθα. Κυρίω δεηθώμεν. Σιμών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν και ελέησον με αλληλούια, νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματα σου και πελαθόμην αλληλούια. Της φωνής μου ακούσα Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το πείμα σου ζήσω με αλληλούια. Ζήτησαν τον κούρο σου, ότι τα σέντολά σου και πελαθώνει. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου, τον Αγίον ο χορός έβρεθη γήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Ευρωκαγώ την οδόν διά της μετανοίας, το απολωλός πρώτα τον εγώ ημί. Με τα δικαιώματά σου, ο παλέμες, εκποιόν τον πράσασμε και εικόνη σωθία. Παραβάσι εντορίστε πάλι με επιστρέψα στην ύπνη. Στο κακομοίωση είναι επανάγαγε, στο αρχαίο κάλος αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε
και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εικόν ημί της αρήτου δόξης σου. Και στίγματα φέρον πτεσμάτων. Εκτήρησον τόσον πλάσμα δέσποτα και καθαρίσον σύευς πλακνία. Και την ποθινή πατρίδα παράστομη. Παραδείσου πάλι ποιον πολίτης με. Λογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Και τον αμνών του Θεού κηρύξαντες και σφαγίαστες πως περάρνες. Προζωή την Αγύρω Άγη και αηδίως εστάτε φέδε. Τούτον εκτενός μαρτύρες ετήσαστε, οφθημάτων λύσιν ημιν δωρήσαστε. Ευλογητός η Κύριε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ή την οδόν της στενή βαδίσαντες, και θλιμμένοι πάντες οι εν βίων, ή των σταυρών ως ζυγών αράμενοι, και εμοί ακολούθησαντες εν πίστη. Δεύτε απολάβετε, αητήμασα ημιν βραβεία, και στέφη τα ουράνια. Ευλογητός η Κύριε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ανάπαξον ο Θεός τον δούλο σου, και κατάταξον αυτόν εν παραδείσον. Όπου μπορεί τον Αγίον Κύριε, όπου μπορεί τον Αγίον Κύριε, και ειδί εκλάψος είναι ως φωστήρες, τον κεκοιμημένο δούλο σου ανάπαυσον. Στις μιας θεότητας, μιας θεότητας, εξεβώσιμισον με μόνδε. Άγιος ήγιν ο πατήρου άναρχος, πως είναι άναρχος Υιός και Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης συλλατρεύοντας, και στου αιωνίου πύρος ξεξόρπασος. Και μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, και δε σε μνή Θεός αρχίτε πούσα εις μόνον σωτηρία, την γένος των ανθρώπων έπαρτον τη σωτηρία, Θεία σου έμπλημε παράδεισον. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα ελέος το μεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίαν απαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Νίφωνος Ιερομονάχου και υπέρ του συγχωρηθήν αυτό παν πλημέλημάτε εκούσιόνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού εν θεοί δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφες τον εαυτό αμαρτιών παρά Χριστον το θανάτο Βασιλεί και Θεοί μόνο ετησόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και βάσης ερχός, που τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός ανάπαυσον, Κύριε, και την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου σου, Νίφωνος ιερομονάχου αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου. Και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα του παρευτού πραχθένε λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησε, ότι ουκέστην άνθρωπος ως ζήστη έχω αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Κύριε, δεηθώμε. Ότι εσύ η Ανάσταση, η μακαρία ζωή και η ανάπαυση,
σου και κειμημένου δούλου σου, ύφωνος ιερομονάχου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάκρο σου Πατρί και του Παναγίου και Αγαθό και σου οποίου σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Με ανάπαυσαν σωτήρι μόν με τα δικαίων των δούλων σου και τούτων κατασκήνωσον εν τες αυλές σου καθώς γεγραπτέ. Παρορώνος αγαθός τα πλημελήματα αυτού τα εκούσια και τα ακούσια και πάντα τα εναγνία και γνώση φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, τα εκούσια και τα ακούσια και πάντα τα εναγνία και γνώση φιλάνθρωπε. Και νύχτε ο ίδιε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο εκπατένου ανατήλας του κόσμου Χριστέ ο Θεός, Υιός Φωτός Διαχής, αναδείξας εμέ εις ανημάς. Ότι την αναμία μου γινώσκω και αμαρτία μου να πιώνουμε στη διαπαντός, σημανό ήμαρτον και το πονηρό να πιών σε ποιήσα όπως αν δικαιώθησε τις λόγες σου και νικήσε το φινεστέσαι. Η δουγάρα να μία συναντήθηκε την αμαρτία σου ξέρει με τη μία. Η δουγάρα αντίθεται την γάφη σου και άλλη με τα κρίκα της οποίας σου δροσάζει. Αλλά την έσω όποτε καθαρίσεις σου να μην με τελειώσουν να καθαρίσουν. Ακουτείς μια αγαλιά σου και προς την αγαλιά σου και ως θέλει το περιμένω. Απόστρωσε το προσωπό σου από το αμαρτιό μου και βάσει την ίδια σου. Καρδία καθαρά, πίσω να μην είναι Θεός. Και πνεύμα χτες σε γέννησε σε κάτω. Μια απορρίψουμε από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο. Μια ήταν έτσι από εμείς. Απόδοση με την αγαλία σου, σου τελείω και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό. Κοιτάξω, όμω θα σε δώσω και σε πίσω του Θεού και το δώσω και το πίσω. Τότε και στη θυσία δικαιοσύνη σε ένα παράδειγμα. Τότε αν είσαι εν το θλίβεστε με εις αφουσόν μου τον οδυνόν, Κύριε, σοι κράζω. Εν το θλίβεστε. Όξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και μη πληρώνει και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Άγιο Πνεύματι, τιμή και δόξα ως περ Πατρί πρέπει άμα και Υιό. Δια του το άσο με την τριάδη μονοκατορία. Δάσποτα Χριστέ ανάπαυσαν των δούλων σου, σου σώτερ δεόμεθα της ηλικίας μεθέξεως, των μεταστάντα αξίωσον και κατασκήνωσον. Έσκηνες δικαίων εν μονές Αγίων σου, εν της επουρανής κοινόμασης τη άψη. Δέσποτα Χριστέ ανάπασον τον δούλον σου, που δείσαν αμάρτητος ο Χριστόν ανθρώπων γεγονέ, η μίση μόνε αθάνατε δυο τον δούλον σου. Ως Θεός η κτήρμον εν φωτή κατάταξον, συντές προστασίες αγγέλος του Θείας Αυτίας σου. Υπερβαίνων ανομήματων και παρέχων αυτό την ανάπαυση. Ούτε θέατε και όσου κρύπουσε και επί καρδία μου κανένα δέσποτα. Ο δίσπος ενεστάτη με φέξε ως τη χείνε βλόγησο. Το προσέ με τα χωρίσαντα και παράσκου ζωή την αιώνια.
την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Ετιδεόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και ανιού αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Νίφωνος Ιερομονάχου και υπέρ της παρηθήνε αυτό πάμπλη με λίμα εκουσιών του και ακούσιών. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχή να αυτού ελθέ δίκαια να πάβονται τα ελέη του Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών και άπιστον αυτού αμαρτιών παρά Χριστό του Αθανάτου Βασιλή και Θεό ημών ετισόμεθα. Που γενωμένου Χριστέρω Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναφέρουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν το ουρανό τα όματα εκπέμπω της καρδίας προς εσωτήρους ως τον Εσύ επιλάμψη. Και δόξα τέλους τρόπους με τα μήνες. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, κρίν και Άγι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιο Πνεύματι το βασιλεύει πέλη το άνθρωπο. Δέσποτε Χριστέ ανάπαυσον την ψυχή του δούλου σου, ρίμην του θανάτου και φθοράν, το ζωή φόρο θανάτου καθήλες δέσποτα πάση δε πήγα σε ζωή νεώνιον ανάπαυσον πίστη τον προσέ μεταστάντα και της αθανάτου σου δόξης τούτου καταξίωσον φιλάνθρωπε. Δέσποτα Χριστέ ανάπαυσον τον δούλον σου ένα τους ανθρώπους κοινωνούς Θείας Βασιλείας εργάσει σταυρών υπέμεινας θάνατον εκουσίων καταδεξαμένος δια τούτο δεόμεθα της ίσες πλαχνίας με το χωναξίωσον της Βασιλείας σου πίστη των προσέ μεταστάντα και του νικητά τους σου κάνους τούτον καταξίωσον φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, δρόμο το φρικτό και φοβερό βήματι, τόσο παρεστώτες η απαιώνος νεκρή, ψήφωνον αμένουσι την συνδικαίαν σωτή και την θύμη. Προσέ μεταστάντος και της αηδίου τρυφήσου και μακαριότητος αξίωσον. Και εις τους αιώνας των αιώνων να μην αεγός της προμήτωρος αγνή συνειδητοφιλής συλλαβούς ο Θεόν απίτησας τότην αφθαρσίαντε και την ανάστασιν της πιστής χαριζόμενον και τη αθανάτω δόξη στεφανούντα σε τους μεγαλύνοντας όν είναι δισοπούσα μη πάξει τούτον εν φωτή κατατάξε της απ' του λαμπρότητος Θεόν ημφέ. Και υπέρ του συγκορετινάτων πάμπλη με ρημά εκούσιον δικαί ακουσιών. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την φυσίνη αυτού εν τα ίδια και να πάβονται τα ελέη του Θεού, την Βασιλεία των Ουρανών και άφησον αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεήμον ετισόμεθα, του Κυρίου δεηθώμεν. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυση τη ψυχή του κειμένου που του συνήμφωνο ιερομονάχου αδερφή και εσύ τη λουργού γενωμένου μου μην Χριστέ ο Θεός μόνο. Και εσύ την εδόξα να πέφτει στην ουρά του πατρί και το φανακίν και αγαθό και το δύο σου νεύρο. Είναι άγιε στου αιώνε των αιώνων. Έκτο πατών, πλαζά είναι πίσω λόγια. Ενώ το τα τρει συνεπτέρει. Πρόνος
σου των τιμιών. Διού ζωή δε δόρυτε και τρυφήσει απόλαυση. Τη εν πίστη και ω των μεταστάντα έξιμων λαμπάψων. Εν θα πάντων εστίν εφρενωμένων η κατοικία εσύ δοξάζουσι την θεότητα. Εσύ αδοστήρεν εφρενωσού, ο μόνος ελεήμων και εσταρνώ, ο έχων να κατάληπτω να καθώ τη στο σπέρα. Μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως της ψυχής του και κειμένου δούλου του Θεού Νύφωνος Ιερομονάχου και υπέρ του συγχωρηθήν αυτό πάμπλη μέλημα εκούσιον δε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξ την ψυχήν αυτού εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφες των εαυτού αμαρτιών παρά Χριστό το θανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ότι εσύ η Ανάσταση στη ζωή και η μακαρή ανάπαυση ψυχής του κεκειμένου δούλου σου ο Νύφωνος και ο Ρωμανάχου αδερφού και σύντρουγου ημών γενωμένου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναφέμπωνε συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωβίος πνεύμα νίκαια ή και στις αιώνας των αιώνων. Εκ νεοτητός μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλάβω και σώσον σωτήρ μου. Ψηφίσου και σιώνες κύρθητε από του Κυρίου, ο σκορτογάν, πηρίας εστέ απεξηραμένη. Αφήκη ερνοκριφή, όντως Δέσποτα Χριστέ, Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τον δούλον σου, ανάπαυσον τον δούλον σου, όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον, πως ψυχή εκ του σώματος διεχωρίζεται, εκ της αρμονίας και της συμφίας ο φυσικότατος δεσμός, δύο βουλήματι αποτέμνεται, διός εικετεύομεν το μεταστάντα ανάπαυσον, εν σκηνές των δικαίων σου, ζωδότα φιλάνθρωπε. Δέσποτα Χριστέ, ανάπαυσον τον δούλον σου, ύπνος αλλά δε δείχνε τον πιστεύοντον ο θάνατος σου τεθέντος σε μνήματι του πάντων δεσπόζοντος και τότε που θανάτου κράτος λελικότος και καταργήσαντος αυτού την δυναστεία την πολυχρονίων δίωσε ηκετεύομαι τον μεταστάντα κατάταξον εσκηνές των Αγίων σου, εν δικαίων λαμπρότηση. Ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σύ δικαίως ήμιτε Αγίας Μόσιμι, εμεριέντα
Ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Νύφωνος Ιερό Μονάχου και υπέρ της Κορινθίνη αυτό παπλημένημα εκουσιώνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού εν θέδει και να πάβονται τα ελέη του Θεού τη Βασιλεία των ουρανών και άφηστον αυτού αμαρτιών παρά Χριστά του αυθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών επισώμεθα Κυρίου δε ηθόμεν. Κειμένου δούλου του Θεού, Νύφωνο Ιερομονάχου Αδικού και Συλλειτουργού Γενομένου, Χριστέω Θεσμών και στη διδόξα να πενθυμάσαι του Παναγίου και Αγαπώ, τη οποία όσο πνεύμα την ίνη και αίτη του αιώνα των αιώνων. Η μακαρία εστί θεϊκό έρωτη Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίο Πνεύματι περικρατείτε πάντα τα ορατά τες ειν της αοράνης. Αυτοκράτες γαρών της τριάδος ερεύσιν να ψεστώ. Δέσποτα Χριστέ ανάπαυσον τον δούλο σου Έλλη του σου προσώπου Χριστέ υπόθου πλόης επίδατον Ιησούς ακρεπνούς και ποιος αναπαυσεών όμως της όρτης πάρει και τέτοιο χρόνο στην λιγάκι τον τρούλο να πάρτε και λίγο τα εκκλησάκια από πίσω να μπορείς μετά τα έργα του γέροντα είναι όλα θα κατάλαβες. Τα λέει του Θεού την Βασιλεία των ουρανών
και άφηστον από αμαρτίων παρά Χριστό το Αθανάτο Βασιλεί και Θεέ μόνο επισώμεθα, λίγα ηθόμε. Και εσύ την δόξα να μπαίνουμε στην τον άρθρο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νίκη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν το ουρανό του σοφάνος μου αέρο προσελώ για ηκτηρών με ή να ζώσει. Δέσποτε Χριστέσον ημάς τους εξουθενημένους καθαρτίζομαι επίσης τα σκευή σου λόγια. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και εις αιώνας των αιώνων. Αγίο Πνεύματι πανσώστη και αιτία η τίνη τούτο καταξία πνεύση τα έχει εξαιρείτο την γύτερη άξιτα τη άνω. Δέσποτα Χριστέ ανάπαυσον πατάπετα με μικρότα εν γη ζώντων και τα σκήνωσον εις τα σκηνώματα τα αγαπητά και φοβούμενα κατάσχεση γαρούμενων στην δινεκός διαμένουσον. Σίγαρ υπερπάντων εξάρχεας το αίμα σου Χριστέ και ζωή χώρο τιμήματι κόσμον ηλευθέρωσα. Δέσποτα Χριστέ ανάπαυσον των δούλων σου, νέκρος είναι υπέρμηνα ζωοποιών εκουσίως και ζωήν επίβαξας και τρυφήνα ίδιον πίστης δεδοκάς. Ενή κατάταξον των κεκοιμημένων επελπίδη αναστάσεως τα του του πτέσματα πάντα συγχωρών αγαθοδητή ως λιμνείτε σου το όνομα Χριστέ και σε σωσμένη δοξάζομαι την φιλανθρωπία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ζών τον κυριεύοντα θεαρχική εξουσία και νεκρών δεσπόζοντας σε Χριστέ γινώσκοντες ηχετεύομαι. Ήσαν ταυτόν ανάπαυσον συν της εκλεκτή σου φιλανθρωπέ, εν τόπο αναψυξέως έδες τον Αγίο Λαμπρότηση. Θέλει της ελέους υπάρχεις γαρ και σώζεις ως Θεός. Ους κατοικώνα σου έβλασαν μόνε πολύ ελέους. Και νικαία ήγκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Όφησεν τη έτοιμα Θεόπρεπες Παναγία. Θεόν γάρε χώρισας και Θεόν εγγέννησας απειρογάμε πρώτον ορωμένον ερδίσιν ουσίες ερμιά τυποστάσι δε αυτον δυσόπισον τον μονογενή και πρωτοτοκόν ως επαρθένον άμωμον και μετά το τόκον φυλάξαντα. Συγχύναν απάψε, προπίστηκε μη φέντος εν ποτή, ένα κυρά του φεδρότητη και μακαριότητη. Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν, τετιδεώμεθα υπέρ αναπαύσεως και μακαρίας μνήμης του κεκειμένου της φτυχής του κεκειμένου δούλου του Θεού Νύφωνος Ιερομονάχου και υπέρ του συγχωρηθήν αυτό πάμπλη μέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού εν θα οι δικαίοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφες τον εαυτό αμαρτιών παρά Χριστό το θανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ότι η Ανάσταση της ζωής και η
μακαρία ανάπαυση τη ψυχή του κειμένου γλούσου. Νυν φωνό και ιερομονάχου αδελφού και σκυλίου του μονγκαιρωμένου Χριστέ ο Θεό ημών. Πάνω στον αιώνα. Αμήν. Την εκφάνωση αξιών εκφάνισε πιστεύτα. Καθέσω τη δόση μου εξέραν του νοπατία. Και υπέρ του συγχωρετινά του πάντου και μέλημα έκουσιν δε και ακουσιών. Όπως Κύριος ο Θεός τάξιν την ψυχήν αυτού εν τα ειδικέ να πάγονται τα έλεη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών και άστοστο αυτών αμαρτιών, παρά Χριστού το όνομα του βασιλεί και θεϊνών ετησόμεθα, του Κυρίου δε ηθόμεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και Αγίοι και σε αιώνα στον αιώνα να μην. Αγίο Πνεύμα, τι το ζητώ πάντα, ως εκφωτός Θεός Μέγας, συν Πατρί υμνούμεν αυτό και το Λόγο. Μέγραψας ελευθερίαν βαφές, περιφθάς του δακτύλου σου, αίματος σας δέσποτα και φοινίξας ο αίματι. Και νης επίστη καθήκετεύομεν της πρωτοτόκης σου συναρρύφουσον και των δικαίων σου, της χαράς αξίωσον επιτυχήν, το μεταφυτίσαν τα προσθετών εσπλάχνων. Δέσποτα Χριστέ ανάπαυσον των δούλων σου, ιεραρχήσας ως άνθρωπος παγίαστης εαυτόν, προσφορά προς ενήνοχας, το Πατρί των άνθρωπων της τώρας εξαιρούμενος,
Νύφων μεταστάντα ούνος φιλάνθρωπος εν τη των ζώντων χώρα κατάταξον. Εν φαϊκή μαρή της τρυφής προχέονται εν θα πηγέ της αιδιότητος αναβλιστάνουσι. Παραθετείς την ζωή και προβλέπεις τον θάνατο και προσβείων εταιρών με την κύζης των άνθρωπων ον προσελάβου την κατάταξον επιδάτων της αναπαυσεώς εν τη λαμπρότητη των Αγίων φώτων σου ενθάνων λαμπίνων συλλαμβούσα τον άλλακο Θεού και Θεών μητρική παρησία σου εκτενώσει και τεβέ κατατάξε των δούλων σου εν θα κορία η ακατάλλητος σε φρενωμένων και επιμούντων σε εν θα λαμπρότητες εν η αιωνίζουσε και ομνικής οίκος εορτάζοντος θεογεννήτρια. Και να πάβουν τα ελεύθερα Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών και άκουσαν αυτού αμαρτιών παρά Χριστό του Αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών επισώμεθα του Κυρίου δεηθώμε. Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ο οποίος πέμπω νύπια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Μετά τον Αγίο. Μετά. Θάνατος, ο ποιήσας και πλάσας των άνθρωπων, οι πρωτίουν εγγύς διεπλάστημεν και εις γίν την αυτήν πορευσόμεθα, όπως εκέλεψας ο πλάσας με και η πόνμη, ότι γη και εις γίν απελεύσει, όπου πάντες πρωτή πορευσόμεθα, επιτάφιον θρήνων ποιούντες οδύν το Αλληλούια. Παναγία Παρθένε Θεόνυφε, η τεκούσα το φως του απρόσιτον, δισοπόη και τέβο και δέομαι, δισοπούσα μη πάυση προς Κύριον υπέρ του δούλου σου Δέσποινα, όπως έβριε και άφεση πτεσμάτων εν ημέρα της κρίσεως άχραντε. Δύνασε γάρ ως μήτηρη και τέβη των σωνιών και θεοημών, όπως ψάλλομεν Αλληλούια. Oh.
βασιλεία σου, νήστιμον Κύριε, όταν έρθει βασιλεία σου, μακάρι πτωχή το πνεύμα, διότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πενθούντε ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη. Μακάρι πεινώντε και διψώντε την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι εν τη βασιλεία των ουρανών. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, εκεί εφρανθήσονται αυτόν, εν τη βασιλεία των ουρανών. Μακάρι να πει ότι αυτοί οι θεοκλητήσονται, ασκήν η βασιλεία των ουρανών. Εν πίστη και θήτη θεοπρεπός και αγάπη ζήσαν τα επί γης. Δόξες ο σωτήρεν της ουρανής. Μακαρίες Θεοτών εν ειδήσουσιν ημάς και διώξουσι και ύπος υπάν πονηρών ρήμα καθήμων ψευδόμενοι εν εν και νέμου ανάπασον των δούλων σου ο Θεός μετά των Αγίων ως αγαθός εν τη βασιλεία των ουρανών. Χαίρετε και αγανιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής τον κόσμο λοιπόν τα κέντσευνή πολιτεία ζήσαντα ευσεβώς δόξα σαν σωτήρ εν της ουρανής. Προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν, αμήν, λέγω ημίν,
ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκιά έρχεται, αλλά μεταβεύει και εν εκ του θανάτου εις τη ζωή. Αμήν, αμήν, εγώ ημήν, ότι έρχεται ώρα και νυν εστί, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού. Το Πατήρ έχει ζωή, εν εαυτό ούτως έδωκε και το Υιό ζωή να έχει εν εαυτό όπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα, εν οι πάντες οι εν της μνημής ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τ' αγαθά ποιήσαντες εις ανάσταση ζωής. Είδε τα φαύλα πράξαντες εις ανάσταση κρίσεως. Ού δύναμαι εγώ πειν απ' εμ' αυτού δεν, καθώς ακούω κρίνω, και η κρίση σι εμή δικαία εστί. Ότι ούζητο το θέλημα το εμώ, σαντός με πατρό. Ότι εσύ αρήτως Σοφία δημιουργήσεις τον άνθρωπο εκ του πόσου. Και τούτον αναμορφώσεις τους και κάνουν και εξοραίσαι στο στήμιον και ουράνιο κτήμα εις δοξολογία και ευπρέπεια της δόξης και βασιλείας. Δια του κατοικών αντικαθομοίωσιν τούτον παραγωγή. Την εντονίτε παραβάντα του συμπροστάγματος και μεταλαβώντα της εικόνος και μη φυλάξαντα. Δια τούτο, ή να μην το κακό να θάνατο γέννητε, φιλανθρώπος εκέλευσε στην κράση και μη ξυντάφουν και τον άρρητον σου τους τον δεσμόνος Θεός των Πατέρων ημών το Θείο Βουλήμα διαποτεύεσαι και διαγείεσαι. Ώστε την μεν ψυχήν εκεί σε χωρίν ενθα και το είναι προσελάβετο μέχρι της κοινής αναστάσεως. Το δε σώμα θα εξών συνετές διαλαγείεσαι. Δια τούτο. Δια τούτο δεόμεθα σου του ανάκου Πατρός και του μονογενού σου Υιού και του Παναγίου και ομοουσίου και ζωπιού σου Πνεύματος, ή να μην παλήγεις όσον πλάσμα καταποθήνε διαβολία, αλλά το μεν σώμα διαλυθήνε εις τα εξ. Έλεος και η φιλανθρωπία η ανίκαστος, και είτε υποκατάραν πατρός ή μητρός, είτε το ίδιο αναθέμεται υπέπεσεν ο δούλος ούτος, είτε την άτον ιερωμένων παρεπίκρανε και παρ' αυτού δεσμούν άλυτον εδέξατο, είτε υπό αρχιερέως ή αρέως βαρυτά ο ταφορισμό περιέπεσε, και αμελία και ραθυμία χρυσάμενος σου και έτυχε συγχωρήσεως, συγχώρησον αυτό διεμού του αμαρτωλού και αναξιουδούλου σου. Και το μεν σώμα αυτού στα εξών συνετέθη διάλυσον, την δε ψυχήν αυτού εν σκηνές Αγίων κατάταξον. Ναι, Κύριε ο Θεός μου, ότι σ' Αγίοι σου μαθητές και αποστόλοι στην εξουσία του στάφτην, ώστε των αμαρτημάτων διδώνε την άφεση και υπόν, όσα αντίσωση και λύσωση είναι όσοι δεδεμένα και λελειμμένα, δι' αυτόν δε και εις εμάς ή και αναξίους, ως αυτός την τελικά αυτήν δωρεάν φιλανθρώπος διαβιβάσας, λύσον των κοιμηθέντα δούλων σου νύφωνα ιερομόναχων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενόμενων, του ψυχικού και σωματικού αμαρτήματος, και έστω συγκεχωρημένος, και εν τον είναι αιώνι και εν τον μέλλοντι, πρεσβείες της Παναχράντου και υπαρθένου σου μητρός και πάντων σου τον Αγίον Αμήν. Κυρίω δεηθόμεν Ιησού, Δέσποτα πολυέλε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, όντας κλείστης των ουρανών βασιλείας και φυσικάρου και του δεσμού και λύντας των ανθρώπων αμαρτίας,
Μετά την Αγία σου εκ νεκρών τριήμερον εξανάσταση της Ισαγής μαθητές και ιερείς αποστόλης δωρησάμνης εξουσίαν, ως τους ημάς τους ευτελείς και αναξίους δούλους σου, της αυτής ταύτης παρασίου υπεραγίας δωρεάστη και χάριτος διαφάτους φιλανθρωπίας, καταξιώσας γενέστε, ώστε και ημάς σου το δεσμήντε και λύντε εν το λαό σου συμβαίνοντα. Αυτός Πανάγαθε Βασιλεύ, διεμού του ταπεινού και άχριου δούλου σου συγχώρησουν το δούλο σου, νύμφων ιερομονάχων. Ήτι εν το παρόντι βίος άνθρωπος επλημέλησε και άφησε αυτό όσα εν λόγο ή έργο ή κατά διάνοια νήμαρτε λύσεις αυτό και τον επικείμενο με θείονδήποτε τρόπον δεσμών, ον αυτός καθεαυτόν εξυναρπαγήσει άλλη την ως αιτίας έδισε. Και είτε υπό αρχιερέως, είτε παράλλου την ως θόνο και συνεργία του πονηρού τιού τον υπέστη ολίσθημα, ευδόκησον ως μόνος αγαθός και πολυέλεος, τη μεν ψυχήν αυτού μετά των Αγίων ταχθήνε των απαιών ως σύευαρθισάντων, το δε σώμα τη παρασού δημιουργηθεί στη φύση δοθήνε, ότι ευλογητός και δοξασμένος υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν. Κυρίου δε ηθόμε, και ζωή του κόσμου ορισόρισάμενος αυτός Κύριε Ανάπαυσον και την ψυχή του και κειμένου δούλου του νύμφωνος ιερομονάχου και υπέρ του συγχωρηθήν αυτό πάμπλη μέλη με εκούσιον δε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού εν θαϊδί και αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών παραπιστώ το θανάσο βασιλεί και Θεό ημουν ευχαριστώμεθα. Και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως εν θα μέτρα οδύνη λύπη και στεραγμός. Παναμάρτημα το παραφοφαθέν εν λόγω ή έργο ή διαλύος αγαθός και θηλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ο Τιού και έστι άνθρωπος πως ζήσετε και παραπτήσει. Δούλου του Νύφωνος ιερομονάχου αδελφού και συλλειτουργού. Κύριου δε ηθόμεν, ότι εσύ Ανάσταση στη ζωή και η μακαρία ανάπαυσης του και κειμένου δούλου σου Νύφωνος ιερομονάχου αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συνομήνωση. Ια του Βίου τριφύλου, πάντα σκιάσα στενέστερα, πάντα ονείρων απατηλότερα, μία ροπή και ταυτά πάντα θάνατος διαδέχεται. Ον αυτήν προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα πράκτα καθήκεται, προς τους ανθρώπους τα σκύρας εκτείνουσα, ουκ έχει τον βοηθούντα. Διό αγαπητοί μου αδελφοί, εννοήσαντες ημών το βραχή της ζωής, το μεταστάτη την ανάπαυση παρά Χριστού ετισόμεθα και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Πάντα ματαιώτης ανθρώπινα όσο ουκ υπάρχει μετά θάνατον, που παραμένει ο πλούτος σου συνοδεύει δόξα επελθόν γάρο θάνατο μετά στάντα εξημών ανάπαυσον εν θα πάντων εστί εφρενωμένον η κατοικία εσύ που εστίνει του κόσμου προσπάθεια που εστίνει τον προσκαιρό φαντασία και ήταν τα ορτά τα γεγυμνωμένα και υπό. Όπως ο Κύριε με τα δικαίων των δούλων του. Αρχίμη και υπόσταση στο πλαστούργο σου γέγονε πρόσταγμα. Βουληθείς γαρ εξά ώρα του τέμ. Δέδοκας δε μη ψυχήν τη Θεία σου και ζώπιο εμπνεύσει, διό Χριστέ τον δούλον σου, εγχωραζόντων εσκηνές και αιώνα να πάσω.
κατοικώνασι και ομοίωσι πλαστουργήσας καταρχάς των άνθρωπων. Εν παραδείσο τέθηκας κατάρχη σου των κτισμάτων. Φόνο δε διαβόλου απατηθείς, υδρώσεως μετέσχε. Τον εντολών σου παραβάτη γεγονός. Δύο πάλι νης γυναίξης ελήφθη, κατεδίκασας επιστρέφει Κύριε, την εξουσίαν έχοντας αθάνατος βασιλεύς και αναστάσει εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες της Παναμόμου και Παναχάντογιας Αυτομητρός Θεσποίης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει των Αγίων Ενδόξεων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αστονοσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξεων Προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, του Αγίου Ενδόξου Τετραημέρου Φίλου του Χριστού Λαζάρου και πάντων των Αγίων, και την ψυχή του εξημών μεταστάντος δούλου του Θεού Νίφωνος Ιερομονάχου, αδελφού και συμμετρικού ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, εσκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ αναπαύσε, με τα δικαίων και αγίων συναριθμίσε, αυτόν με συγχωρήσε, ημάς δε λεήσε και συγχωρήσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμαθος. Αγαπητών αδελφών μας και συλλητικών γενόμενων Νίφωνα Ιερομόναχων, εις την ουράνιον πόλην σήμερον δια να πολιτογραφηθεί εις την μακαρίαν εκείνην και ανώλεθρον ζωήν την αιωνίαν, και ευχόμεθα όλη ψυχή και καρδία, όπως Κύριος ο Θεός κατατάξει το πνεύμα του όντος εν χώρα ζώντων, εν σκηνές δικαίων, εν κλήρο Αγίων, διότι εις τον κόσμο αυτόν εξεπλήρωσε το καθήκον του ως ή το δυνατόν εις άνθρωπον.
στερούμεθα τις συμπαθούς και γλυκητά της φυσιογνωμίας του. Δεν θα είδομεν πλέον τον αγαπητόν γέροντα Νίφωνα εις αυτόν τον τόπον να ανακουφίζει τας ψυχάς των ανθρώπων. Ο άριστος πνευματικός, ο άξιος λειτουργός, ο μοναχός, ο πλήρης στο καθήκον του, σήμερον εκδημεί προς Κύριον. Σήμερον δέχεται η αιωνιώτης την μακαρία του ψυχή. Το παράδειγμά του θα μείνει για πάντα ζωντανό κοντά μας. Ο ιερός ναός της μεταμορφώσεως Κυψέλης και η Ιερά Μονή του Αγίου Μηνά που εργάστη τόσον για να φανεί αντάξιος στο καθήκον του θα ενθυμούνται πάντοτε το πέρασμά του και η σεπτή μορφή του θα μένει ανεξίτηλος εις την μνήμη όλων μας. Ευχόμεθα εις των περίλυπων αδελφών του, των αδελφών και συλλειτουργών μας, αρχιερέα Πέτρων. Όπως ο Θεός πέμψει την εξίξους παρηγορία και χαρίσει εις αυτούς ηρεμίαν ψυχής, αξιώσετε αυτούς και εμάς τέλους ειρηνικού, τέλους Αγίου, ώστε απερχόμενοι του κόσμου τούτου να συναντηθούμε όλοι στην Άνω Ιερουσαλήμ για να δοξάζουμε και να υμνώμεν το ευλογητό όνομα του Κυρίου εις τους αιώνας. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και αημίστε αδελφέ. Είναι όντως ιερά, διότι η μετάστασή σου από τον πρόσκαιρο τα του προσκέρου τούτου βίου δεινά. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, διότι ο βίος σου υπήρξε ως ένας φάρος φωτεινός. Ανέτειλεν εις την ίσον Χίον, εφώτισε το αγιώνυμον όρος του Άθωνος, εφώτισεν και εφωταγώγησε την Μακεδονία και ιδιαίτερα την Κομόπολη της Επανομής, εφώτισε και εφωταγώγησε τας νήσους και τέλος αυτό το κλινόν άστι των Αθηνών και ιδιαιτέρως την Ιερά Μονή του Αγίου Μηνά, μεταφέροντας εκ Μακεδονίας των τελευταίων ασπασμών μεταφέρω και τα ευχάς του ποιμνίου μου προς τον πολιών και σεβαστών Μητροπολίτην Αστορίας αυτάδελφων δε ημών των αδελφικών ασπασμών και την ευχήν της εξύψους παρηγορίας ευχόμενος η μακαρία ψυχή της πανοσιότητός σας να αγάλετε πλησίον του μισθαποδότου Θεού εν τη ημέρα εκείνη της κοινής Αναστάσεως. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε αδελφέ και συλλειτουργέ, πατέρα Νύμφωνα. Μεγάλε νεκρέ, σε γνώρισα σε νεαράν ηλικία όταν ήμουν αδιάκονος. Στο δικαστήριο του 1947 που δικαζόμαστε περίπου 10 ιερείς στοιχείων και θα ξεχάσω τον ιερό σου ζήλο όταν σε κάλεσε ο πρόεδρος, έκανε στο σημείο του τιμίου σταθού εγκαρδίως και σε επέπληξε ο πρόεδρος, σε αποκάλεσε υποκριτή και του είπες την ταυτότητά μου έδειξα κύριε πρόεδρε. Η στιγμή εκείνη πατέρα Νύφωνα που σε σεβόμουνα και σε σέβομαι και φύγε μια μορφή. Υστερήθηκε μια ωραιοτάτη μορφή, ένα μεγάλο πατέρα η πατρίδα μας και η Αττική. Προσέφερες πολλά τέκνα στον Κύριο. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Σε σεβόμουνα και σε σέβομαι.
για την καλή σου αρετή, την ταπεινωσή σου, την αγάπη σου, την ευσέβειά σου, το ορθόδοξο φρόνημά σου. Και τότε εγώ, όταν είδα ότι σε επέπληξε, σήκωσα το χέρι μου και έκανα από το σημείο του Τιμίου Σταυρού προκλητικός. Αλλά εσύ όπισες σαν οι πάντες. Πατέρα Νίφωνα, σε χαιρετούμε και λυπούμεθα πάρα πολύ, διότι ήσουν το καμάρι της Χίου, του μοναχισμού, της ευσεβείας και της ιεροσύνης. Πορεύω εισοδόν ειρήνης και παράστηκε και Αγία Τριάδη και εύχομαι υπερήμον. Τα συλληπιτήριά μου στους συμφασμιότητων. Παιδιά, την ευχή του και την αρετή. Ναι. Ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυται, αλλά έχει ζωή αιώνια. Αγιολύψτε. Ένα ιδιαίτερο, θλιβερό γεγονός, μακαριότατε δέσποτα, σεβασμιότατε Άγια Αστορίας, σεβασμιότατε Ιεράρχη, συνήγαγεν όλος εμάς εδώ σήμερα, δια να αναπέμψουμε τας εξοδίους ευχάς εις τον πολυσέβαστον και κατά πάντα άξιον λειτουργών του Υψίστου, τον αείμνηστον πλέον Πατέρα Νίφωνα. Και είναι λυπηρό το γεγονός, διότι έχουμε ευρισκόμεθα προενός θανάτου. Και ο θάνατος είναι οδυνηρών γεγονός, διότι ο Θεός δεν δημιούργησε τον θάνατο. Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας των πρωτοπλάστων. Και ο θάνατος αυτός προ Χριστού ή το πράγματι οδυνηρός και πικρός. Διότι όλοι οι άνθρωποι όσοι απέθνησαν, όλοι συνηγάγοντο εις τον Άδη, κάτω από την τυραννίδα του διαβόλου, μέχρι ότου ο Θεός εισπλαχνίστη τον άνθρωπο και έστειλε τον μονογενή του Υιόν και σταυρώθη, ανέβηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και απέθανε και κατήλθε η ψυχή του εις τον Άδη, όπου ηλευθέρωσε τον εχμάλωτο άνθρωπο, τις εχμάλωτες ψυχές όλων των ανθρώπων και κατήργησε τον θάνατο. Τότε οι άνθρωποι οι οποίοι επίστευσαν αναισθήθησαν και από τον πνευματικό θάνατο και από τον σωματικό. Ο πνευματικός θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής του ανθρώπου από τον Θεό και σωματικός ο χωρισμός της ψυχής του ανθρώπου από το σώμα. Όσοι λοιπόν έκτοτε πιστεύουν εις τον Θεό, ζουν κατά Θεόν, αυτοί οι άνθρωποι μετέχουν της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Και γι' αυτό στην Αποκάλυψη λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μακάρι οι μετέχοντες εν τη πρώτη Αναστάση. Οι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι ζουν εν τη Εκκλησία, οι άνθρωποι οι οποίοι καθαρίζουν τον εαυτό τους από τα πάθη, οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν εις τον φωτισμό και εις την θέωση, αυτοί έχουν ελευθερωθεί από τον θάνατο και όχι μόνο αυτό. Λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έρθουν εις κρίση, δεν θα κριθούν εν εκείνη τη ημέρα όπως θα κριθούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μετενόησαν. Διότι το λέγει, ο πιστεύσας εις αυτόν ου κρίνεται. Και αυτή δε στην κρίση, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ήλθε το φως εις τον κόσμο και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος. Όσοι δηλαδή επίστευσαν εις τον Χριστό και έζησαν κατά Χριστό, αυτοί δεν θα κριθούν εν εκείνη τη ημέρα. Ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος έζησε κατά Χριστό, ο οποίος επίστευσε πραγματικά, όχι με την πρώτη πίστη, την λεγόμενη ψυχή πίστη που διαθέτει και αυτός ο διάβολος, αλλά με την πίστη η οποία γεννάται από την θεωρία του Θεού και λέγεται πίστης εκ θεωρίας, αυτοί οι άνθρωποι δεν κρίνονται και δεν απώνονται, αλλά μεταβαίνουν εις την αιώνια ζωή. Ένας τέτοιος λοιπόν άνθρωπος ήταν ο μεταστάς, ο αείμνηστος γέροντας, ο πατήρ Νίφων.
Δεν είμαι εγώ αρμόδιος εκείνος ο οποίος μπορώ να εξάρω τις αρετές του. Άλλωστε, ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος με τον χρωστήρα του λόγου έπλεξε το εγκόμιο του μεταστάντος και εξήρεται σ' αρετάς του. Εγώ θα τονίσω μόνο μια αρετή, ένα προσόν, ένα χάρισμα που είχε ο αείμνηστος γέροντας. Ο πατήρ Νίφων ήταν δεινός ιεροκήρυκας. Και θα ρωτήσετε, ιεροκήρυκας ο πατήρ Νίφων, μα δεν τον ακούσαμε ποτέ να κηρύττει το λόγο του Θεού. Και όμως ήταν ένας εκ των σπουδαιότερων ιεροκήρυκων. Και όχι μονάχα εν ζωή, και μετά θάνατον είναι ιεροκήρυξ ο πατήρ Νίφων. Γιατί? Γιατί ο πατήρ Νίφων είχε το προσόν να διδάσκει με τα έργα του και όχι με τα λόγια που συνήθως διδάσκουμε εμείς οι θεολόγοι, οι ιεροκήρυκες. Και κατόρθωσε ο πατήρ Νίφων ως δεινός ιεροκήρυκς, επειδή έφτασε εις ύψη αρετής, να διδάσκει με το παράδειγμα και να ελκύει εις Χριστόν τας ψυχάς. Και έχει να παρουσιάσει ένα πολυσχεδέστατον έργο. Ποιο είναι το έργο του πατρός Νίφωνος? Είναι οι ψυχές που οικοδόμησε εις Χριστόν. Με το πετραχύλι του εις το εξομολογητήρι εσμήλευσε τις ψυχές των ανθρώπων, τις διεμόρφωσε, τις έκανε να αγαπούν τον Χριστό και να είναι κοντά στην Εκκλησία. Αυτό το πράγμα λίγοι άνθρωποι το κατορθώνουν και ιδιαίτερα στις μέρες μας. Γι' αυτό ο πατήρ Νίφων, ο οποίος διατήρησε την ταπείνωση σε όλη τη ζωή, δεν επεδίωξε ποτέ ούτε αξιώματα, ούτε δόξες, ούτε χρήματα, αλλά να εκτελεί ως ταπεινός Λεβίτης το έργο του Θεού, το έργο που του ανέθεσε η Αγία μας Εκκλησία. Και αυτό το έργο τον καθιστά ως τον μοναδικό ιεροκήρυκα. Γι' αυτό είναι ο πατήρ Νίφων το καύχημα της Εκκλησίας σήμερα. Είναι ο πατήρ Νίφων ένας σύγχρονος θάρετς, ένας γέροντας που θυμίζει τις μορφές εκείνες της ερήμου, ένας καλόγυρος πραγματικός, ο οποίος οδηγήθηκε πρώτα εις Χριστόν και μετά οδήγησε τους ανθρώπους ως καλός ιατρός. Γι' αυτό το παράδειγμα του πατρός Νίφωνος είναι σπάνιο και μοναδικό. Γι' αυτό σήμερα όλοι οι χριστιανοί οι οποίοι τον εγνώρισαν πενθούν και θλίβονται δια την απώλειά του. Αλλά όμως δεν είναι απώλεια, διότι ο πατήρ Νίφων αυτή τη στιγμή ευρίσκεται εις το ουράνιον θυσιαστήριο και από σήμερα θα ιερουργεί μαζί με τους αγγέλους εις το αόρατο και μυστικό εκείνο θυσιαστήριο του ουρανού και θα εύχεται και θα δέεται για τις ψυχές των πνευματικών του τέκνων, για τις ψυχές των μελών της αδελφότητος που εγκατέλειψε. Θα δέεται για τον αδελφόν του, τον σεβασμιότατο Αστορίας, των ανεψιών του τον πατέρα Παύλο και για την χυμαζωμένη Ορθοδοξία, η οποία σήμερα βάλεται από μυρίους εχθρούς. Αείμνηστε, πάτερ Νίφωνα, εύχου από τον ουρανό όπου ευρίσκεσαι και παρακάλεσε τον Κύριο υπέρ όλων των πνευματικών σου τέκνων και υπέρ της Ορθοδοξίας και δώσε παρηγορία εις τους κατασάρκαν συγγενείς σου, εις την αδελφότητά σου και εις όλα τα πνευματικά τέκνα. Και ήθε το παράδειγμά σου να γίνει, να έβρει μιμητάς πάρα πολλούς, διότι έχει απόλυτη ανάγκη η Εκκλησία πληρικών σαν την δική σου μορφή και παρουσία. Γέννη. Δεύτερο. Ο πατέρας. Ο πατέρας. Ευλόγησα. Τι λες πάντα. Όχι, δεν θέλω να πει. Προσκύνεστε από εκεί.
είμαστε εδώ. Μία προσκύνηση και προχωράτε. Μία Το Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, Κυρίου δεηθόμεν. Οδυσσή Ανάσταση στη ζωή μου, μες τον αιώνο. Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα,
Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Με τα πνεύματα δικαίωται τελειωμένον, την ψυχή του δούλου σου σώτερα να παψών. Φιλάτων αυτήν εις την μακαρία ζωή την παράση φιλανθρωπέ. Στην καταπαυσή σου Κύριε, όπου πόντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσω Κύριε, και την ψυχή του δούλου σου ότι εσύ μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Πρέσβευε υπέρ του ελεύθερη. Συγχωρείτε με την ψυχή του Ελέησον ημάς ο Θεός και να το μεγελεός ιδεόμεθά σου επάμψω και ελέησον έτσι δεόμεθά υπέρ μακαρίαν μνήμης και όνειο αναπαύσεως της ψυχής και κοιμημένου δούλου του Θεού λιπονασίαν μονάχου και υπέρ του συγχωρητήρια αυτό πάπλη μέρημα υπουσιότητε και ακούσιον όπως Κύριος ο Θεός άρχισε την ψυχή αυτού έλθε ήδη και να πάβονται τα έλεη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφησε των αμαρτιών παρά Χριστό του αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δε ηθόμε. Ο Θεός τον νεκρό. Θα με ρίξετε μέσα από Τα τούτη παραβλέψει εγκλήματα του γάρτου σταυρών επί των όμων άρα στερμό επικολούθησε πρεσβείε σα πόρου και εσά και των οσίου και των δικαίων. Υπεράγαθε μόνο πολύ έτσι. Τα πολιτάρα παθάρα, την πολιτάρα παθάρα σαν του ίδιου διαδραμών. Σε όλη μένει προσέδρα με την πίστη που τα στάνει. Ρε τη σιγαλίνη και η γρότη. Μετά του να λίγο τρίγωνα αυτόν τον άποψο κύριε. Και η ίδιμο φωνή του Θεού Δαβίδη σήμερα πληρούται. Άνθρωπος λέγουσα ως η κόρτα, ως η μέρα, ως η άνθρωπος που αγούτος εξανθήσει. Όργα προμήθουρε βλέπουμε ζώντα και πλαλούνται ήδη πρόκειται νεκρός αγκίνητος άπλου. Εξήλθε και απίστην από τον ενθάδε εκεί, όπου πιστός των έργων υπάρχει, όπου χαρά πάντων των Αγίων πεθούν ανάπαυσουν και κοιμημένο ο Θεός, ως ενέμα και φιλάνθρωπο. Καθώς είπας, κύριε Ισπάρτη, έχω εμπειρία να έργο των λόγων επίδεσες εξάδου, κάλεσες τον Λάζαρο, ούτε και τον Δρούσιδρό με τον Σωτήρ με τα
τη δικαίων ανάπαυση, ω μόνο έφνα και φιλάνθρωπο. Πάντο κράτο, κύριε, την ψυχή του δηλουσιο ανάπαυση, να σκηνέσαι δικαίων. Όπου το φω καταλάβει, πάση αξίωση μόνο πολύ έλε. Δόξα πατρί και ιό και πνεύμα τη φρυνό και αδύναμε. Όταν αμέσω τον θάνατο και είδαν τη τάψη και μένει κατ' οικονοθεί πλαστή σε μη νερότητα. Πάμε φοράδο σε διέψε και δώσω του θάματο. Το πνευμά στο γιο νεμιστήριο, πώ παρεδόθημε τη χαρά, πώ συνεδέθημε το θανάτο. Όντω το υπροστάξιο και δεύτερη παρέχοντα τη μεταστάτη ανάπαυση. Και νίκαι ή και σώνα στο να μην. Δέσποινα πρόσδεξη τα στερή στο δίπλα σου. Και δείχνω σημά από πάση ανάγκη και θλίψε. Κόμμα, κόμμα. Κόμμα, φέρτε. Κόμμα. Κόμμα. Θα περιμένω ειδοποίηση σου, Νίφων, όπως εγώ με πει. Κάντε απόλυση. Αδελφοί και πατέρες. Το έκανε. Αδελφός ημών, Νίφων, ιερομόναχος, επλήρωσε το κοινό και αναπόφευκτον κρέος. Και ειδικείται νεκρός και άφνους, μη και τι πλέον φροντίζοντα της μακρυσματαιότητος. Το μεν σώμα παραδιώτη στην υγιεινή της εκπλάστη, μέχρι της κοινής αναστάσεως. Η δε ψυχή απέρχεται προς τον πλάστη των ανημών και δίκαιο κριτή νερό προς την λυσία που πάτει. Αλλά επειδή και συνέσαι με θυμόν επί τόσο έτοιμα των ως άνθρωπος, γι' αυτό θα παρεπιθεί με την άξη μόνη με λόγο ή έργο, δέτε και παρακαλείδια μου, να συγχωρήσω με αυτόν επαναλαμβάνοντας τρεις λέγοντες το «Ο Θεός συγχωρήσει και να είσαι αυτόν». Ας εκτελέσω με το συγκεκριμένο παγωσκήνιο Κύριε Ανάποστη της Κύριου Δούλους. Κύριε Ανάποστη της Κύριου Δούλους. Κύριε Ανάποστη της Κύριου Δούλους. Αξιομακάριστε και έμεινε στη πατέρα Νίφωνα. Καλή νύχτα. Ξέχαστε μόνο το πρόγραμμά σου. Πατέρα. Τα χρόνια σου και Ανοίξτε να περάσουμε, ρε παιδιά. Ανοίξτε να περάσουμε. Ανοίξτε να περάσουμε.
Μη σπρώχνα, θα πέσει κανένα στον τάφο. Δείτε, όλοι μας είστε εδώ, περισσότερο από ό,τι περάσετε για να έχουν πια άλλη. Μη σπρώχνετε, σας παραδοσμένα με κι άλλοι, έρχονται να το πάρετε πολύ ώρα. Αν είστε διάδρομα, αν είστε διάδρομα. Είστε διάδρομα από ό,τι κάνει. Το πρόσωπο του το έχω σκεπάσει κανεί. Ανοίξτε διάδρομο. Ανοίξτε διάδρομο. Από εκεί περάσετε. Τώρα, μη σπρώχνετε. Θα πέσει κανεί μέσα. Θα πέσει κανεί μέσα. Μη σπρώχνετε.